Την ανάγκη συμπλήρωσης των 6 θέσεων που αιτήθηκαν ανέλησε ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας και προσωρινός αναπληρωτής του νοσοκομείου Δημοτήχου Κώστας Βαφιάδης. Την ίδια στιγμή, την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να βρεθεί στο νοσοκομείο και ο νέος διοικητής του, αφού πρώτα την Δευτέρα ορκιστεί. Υπάρχει μια πρόταση της διοίκησης, της ενιαίας διοίκησης προς το Υπουργείο για την έγκριση 6 μόνιμων θέσεων γιατρών, ακτινολογίας, ορθοπαιδικών κλπ. Τις θέσεις δηλαδή που πραγματικά τις χρειαζόμαστε για να έχουμε τουλάχιστον από 3 γιατρούς σε κάθε ειδικότητα. Από εκεί και πέρα τρέχει μια πρόταση επίσης πρόσληψης 5 επικουρικών γιατρών για το διάστημα που θα χρειαστεί μέχρι να ξεκινήσουν οι διαδικασίες και να ολοκληρωθούν τις πρόσληψεις των μόνιμων γιατρών, και βρίσκονται σε εξέλιξη και οι προσλήψεις ενός ουρολόγου. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Μία μικροβιολόγος ανέλαβε ήδη, έχει ήδη ορκιστεί. Και περιμένουμε επίσης και έναν καρδιολόγο. Επίσης ένα θετικό γεγονός είναι το γεγονός ότι έχει ήδη βγει το ΦΕΚ για τον διορισμό του διοικητή του νοσοκομείου μετά από 9 μήνες. Και τη Δευτέρα ορκίζεται και την Τρίτη αναλαμβάνει πλέον τα καθήκοντά του. Άρα σιγά σιγά μπαίνουμε στη διαδικασία και της αποσύνδεσης, της πλήρους αποσύνδεσης από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Βέβαια, για να γίνει αυτό θα χρειαστεί να γίνει καινούριος οργανισμός, οργανόγραμμα, να οριστούν μέλη εκτός νοσοκομείου που θα συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο κτλ. Είναι κάποιες διαδικασίες που πρέπει να τρέξουν γρήγορα ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε πλέον να λειτουργούμε αυτόνομα. Ο κ. Βαφιάδης μιλά για σταδιακή αποσύνδεση με το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, δεδομένου που δικαιώνει όλους τους αγώνες της κοινωνίας. Πλέον μένει να προσληφθούν νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό, κάτι που από ό,τι φαίνεται είναι στα σχέδια της νέας διοίκησης. Βεβαίως δικαιώνονται. Πράγματι είναι αγώνες πολλών ετών, αγώνες της τοπικής κοινωνίας, η οποία αγωνίστηκε όλα αυτά τα χρόνια και τελικά πετύχαμε αυτό που πιστεύουμε είναι το καλύτερο για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο βόρειο τμήμα του νομού, ανεξάρτητα από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Βέβαια, η διασύνδεση επιστημονική και η οποιαδήποτε συνεργασία και βοήθεια θα υπάρχει πάντα. Είναι και λογικό, διότι εμείς είμαστε δευτεροβάθμιο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης είναι μεγάλο τριτοβάθμιο πανεπιστημιακό. Παράλληλα, με την πρόταση που έγινε για τους επικουρικούς γιατρούς, υπάρχει και πρόταση για επικουρικό προσωπικό, νοσηλευτικό και διοικητικό. Δεν γνωρίζω ακριβώς τον αριθμό, αλλά ξέρω ότι υπήρχε ενσωματωμένη σε αυτή την πρόταση και η πρόταση της νοσηλευτικής υπηρεσίας και της διοικητικής υπηρεσίας. Βεβαίως, πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή επάρκεια και επαναλαμβάνω, εκτός από εξειδικευμένες περιπτώσεις ασθενειών, τις οποίες δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εδώ, αντιλαμβάνεστε μια καρδιοχειρουργική επέμβαση δεν μπορεί να γίνει εδώ. Τα υπόλοιπα 80% και περισσότερο θα αντιμετωπίζονται εδώ με ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.